Ένα χρόνο πριν, ο λαϊκισμός των ψεύτικων υποσχέσεων αναλάμβανε την εξουσία. Τη διαχειρίστηκε διχαστικά, με εξωπραγματική ιδεολειψία, επικίνδυνο αεραστεχνισμό και πλήρη αναποτελεσματικότητα, με αλαζονία και αυταρχισμό. Σε όλα τα μέτωπα τη οικονομία, τη παιδεία, τη ανεργία, τη υγεία, τη ασφάλεια, τη καθημερινότητα του πολίτη, τη διεθνού αξιοπιστία η πατρίδα πήγε δραματικά πίσω. Ένα χρόνο τώρα στοχοποιούνται η επιχειρηματικότητα, η εργασία, η ανάπτυξη, η αριστεία. Ένα χρόνο πριν, πριν την ανάληψη εξουσία από τον λαϊκισμό, στη χώρα μα, με σκληρέ προσπάθειε και θυσίε όλων, είχαν δημιουργηθεί στέρεε βάσει και χειροπιαστέ προοπτικέ για το τέλο των μνημονίων και την έξοδα από την κρίση. Σήμερα, παντού πιστοδρόμηση και αδιέξοδα στην οικονομία, στο ασφαλιστικό, στο προσφυγικό. Σήμερα όλοι οι Έλληνες ζουν Πολύ χειρότερα από ότι ένα χρόνο πριν. Όλα αυτά έχουν ονοματεπώνυμο. Ένα χρόνο πριν, συγκροτήθηκε η συγκυβέρνηση Τσίπρα Καμένου. Λίγε μέρε μετά, οριζόταν Υπουργό Οικονομικών ο κ. Γιάννη Βαρουφάκη. σω μόνον αυτό να τα λέει όλα.